ξέρω αν χρειάζεται να πηγαίνω έρχομαι. Το να χρειάζεται να είμαι ακίνητος κάπου και να μιλάω προκαλεί κάποια ελευθερικότητα. Όπως επίσης θα μιλάω στο μικρόφωνο είναι πάντοτε κάτι λίγο περίεργο, ωστόσο θα βρούμε νομίζω το πρόβλημα μας, εγώ κυρίως. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου Περιστερίου για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ, γιατί είμαι και ο κάτοικος αυτής της πόλης και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίζω τι γίνεται στη γειτονιά μου φιλολογικά. Και χαίρομαι γιατί τα πράγματα που είναι ανοιχτά και που έχουν να κάνουν με ερωτήσεις που δεν φαίνεται να είναι πάντοτε της καθημερινότητας, αλλά είναι σημαντικές και για την καθημερινότητα, απασχολούν τόσο κόσμο και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να τις συζητάνε. Όταν με ρώτησαν να προτείνω ένα θέμα, σκέφτηκα ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις, είναι θέματα που είναι κατά κάποιο τρόπο επίκαιρα διαχρονικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να θίξω κάποια βασικά ζητήματα με τον τρόπο που το πεδίο από το οποίο προέρχομαι θα έχουμε μελετήσει στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας δηλαδή. Και ενδεχομένως ανάλογα με τον χρόνο μπορεί να προχωράω λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά. Αν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε είτε το μυαλό σας είτε στα χαρτιά σας ερωτήσεις για να τις συζητήσουμε μετά. Όσο χρόνο θέλετε, νομίζω ότι τα όρια είναι κάπως συμβατικά. Προφανώς δεν θέλουμε να κουραστούμε, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία που δεχτήκαμε να έχουμε κάποια πράγματα σχετικά με τα ερωτήματα. Λοιπόν, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις είναι ζητήματα τα οποία με έναν έμεσο τρόπο συνήθως άπτονται και της ειδικής. Ελπίζω ότι δεν θα έχει κολλήσει όλο εδώ, αλλά με βάση περίπτωση πάντοτε ζηλεύω τους δουλειτές που μπορούν μέσα από την ελευθερία του λόγου και την διέστηση που έχουν να πιάνουν πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να παλεύουμε χρόνια για να τα μελετήσουμε και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε αυτά. Και με αυτή την αφορμή μου άρεσε αυτό το απόσπασμα που αλλήλωσα από τον μικρό ναυτίλιο του Οδυσσέα Λύκη, ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη να επεκταθούμε στα απέραντα τετραγωνικά της ηθικής που απλώνονται πέρα από το ένα και μοναδικό, στο οποίο είμαστε εγκλωβισμένοι κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζοντάς μας ότι και η ηθική δεν είναι γραμμένη στην πέτρα, αλλά είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται μέσα σε ιστορικές, κοινωνικές συνθήκες και παρόλο που διεκδικεί για τον εαυτό της την απόλυτη αλήθεια, είναι κάτι που βλέπουμε ότι στο πέρασμα του χρόνου και στην αλλαγή των συνθηκών μπορεί να προσαρμόζεται. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα μαζί. Έχω ομαδοποιήσει 4-5 θεματικές ενότητες σε σχέση με, με τον αρχικό τίτλο. Τι είναι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις. Γιατί υπάρχουν, πώς δημιουργούνται, τι επιπτώσεις έχουν. Θα αναφερθώ ιδιαιτέρως στο ζήτημα του ρατσισμού και στις μορφές του, στις επιπτώσεις που έχουν οι διακρίσεις και ο ρατσισμός, τόσο για τα άτομα που τις υφίστανται, αλλά και για τα άτομα που τις ασκούν. Και νομίζω ότι ένα καθόδες ερώτημα είναι τι κάνουμε τελικά γι' αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα στερεότυπα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των προκαταλήψεων των διακρίσεων. Για αρχή θα ήθελα να δούμε μαζί μερικά στιγμιότυπα. Διαβάζω από τη διαφάνεια. Μια γενική συνέντευξη εργαζομένων διεξάγεται στον τρίτο όροφο ενός κτηρίου που δεν έχει ασανσέρ. Ένας δάσκαλος απομακρύνεται από τη θέση του επειδή είναι φορέας του AIDS. Δεν γίνεται περικοπή μισθού σε μια ομάδα εργαζομένων όταν αυτοί απεργούν. Παρεμπιπτόντως και με πολύ ντροπή θα σας πω ότι αυτή η ομάδα των εργαζομένων είναι συνήθως η συνάδελφοι.
κυρίως ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούσατε να αναγνωρίσετε κάποια από αυτές τις παραπάνω περιστάσεις ως περιστάσεις που έχουν να κάνουν με διακρίσεις. Στην πραγματικότητα όλες αυτές έχουν να κάνουν με διακρίσεις. Και μπορεί να είναι πολύ αγαπημένη έκφραση αυτή που ξεκινάει με την εντύπωση «Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...» Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, ένα κεντρικό σημείο το οποίο θέλω να υποστηρίξω είναι ότι κανείς δεν είναι ρατσιστής. Και όλοι μπορούμε εν δυνάμει να γίνουμε κάποια στιγμή ρατσιστές, να ασκήσουμε δηλαδή, να αντιδείξουμε κάποιες ρατσιστικές συμπεριφορές. Δεν είναι δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα γονίδια μας ή με την κοινωνικότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ευτυχώς θέλω δεν με έκανε σε να ρατσιστή και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι έχουν αστείλει την ατυχία. Εν δυνάμει όλοι μας θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια συνθήκη που θα εκδηλώσουμε ρατσιστική συμπεριφορά ή τέλος πάντων υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλα άτομα ή ομάδες. Και γι' αυτό έχει νόημα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά. Και επίσης ένας σχετικά διαδεδομένος μύθος για τα θέματα γύρω από τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό είναι ότι η απλή επαφή ανάμεσα στα άτομα ή στις ομάδες που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, σιγά σιγά στα δυνατά, στο πέρασμα του χρόνου, αποτελούν ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να γνωριστούν και να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους. Αυτό που θα δούμε είναι ότι στην πραγματικότητα η απλή επαφή δεν φτάνει, δεν χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναπόφευκτα με κάποιους ορισμούς, απλά για να θέσουμε ένα κοινό σημείο αφετηρίας, γιατί τι είναι αυτό που συζητάμε. Ας πούμε ότι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις καλύπτουν τρεις διαφορετικούς τομείς που συνήθως στο χώρο από τον οποίο προέρχομαι, στον χώρο της ψυχολογίας, μελετάμε την ανθρώπινη φύση τέλος πάντων. Είναι το γνωστικό στοιχείο, το συναισθηματικό στοιχείο και το συμπεριφορικό στοιχείο. Πώς σκεφτόμαστε για τα πράγματα, πώς νιώθουμε για τα πράγματα και πώς ενεργούμε. Τα στερεότυπα έχουν να κάνουν περισσότερο με το γνωστικό στοιχείο. Τι είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Είναι σύνολα πεπιθήσεων, αντιλήψεων, τα οποία έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων. Οι προκαταλήψεις είναι, ας πούμε, το συναισθηματικό κομμάτι, η αξιολογική κρίση που κάνουμε σε σχέση με άλλα άτομα ή ομάδες. Η οποία είναι βασισμένη σε στερεότυπα. Και οι διακρίσεις είναι συμπεριφορές, είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές άνησης, μεταχείρισης ατόμων ή ομάδων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα βεβαίως και τα τρία μεταξύ τους, αλλά δεν ταυτίζονται και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Παρεμπιπτόντως να πω ότι αυτό είναι μια αρχή και μια κατάρα στον χώρο της επιστήμης, το να κατακαιρματίσουμε δηλαδή τα φαινόμενα που μελετάμε για να μπορέσουμε να τα απομονώσουμε και να τα κατανοήσουμε σε βάθος, αλλά αυτή η σε βάθος κατανόηση του μικρού κομματιού που μελετάει ο καθένας κάθε φορά, συχνά συμβαίνει να είναι σε βάρος της συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα μιας ευρύτερης συζήτησης. Συναφές με τα θέματα των διακρίσεων είναι επίσης ο κοινωνικός στιγματισμός, η υποτίμηση δηλαδή της ταυτότητας μιας ομάδας ή κάποιον ατόμο με βάση ένα εξωτερικό συνήθως κοντροϊδές συνόρισμα, το οποίο αξιολογείται αρνητικά. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι είναι κοινωνικές διαδικασίες. Δεν είναι αποκλειστικά γνωστικές διαδικασίες, πολύ περισσότερο δεν είναι αποκλειστικά ατομικές διαδικασίες, πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα κεφάλια μας ή πράγματα που ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο από την προσωπική μας βούληση ή τη διάθεση. Έχουν να κάνουν με κοινωνικές συνθήκες, όπως ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε. Γιατί υπάρχουν λοιπόν τα στερεότυπα της προκαταλήψης, η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε πιο πολύ χώρο ή αν είμαστε πιο μικρή ομάδα, θα μου άρεσε να γίνει αυτό λίγο πιο διαδραστικά, θα μου άρεσε να ακούσω κάποιες ιδέες αυτόρμητες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα μου συγχωρήσετε την ανάγκη κάπως να προχωρήσω λίγο πιο συστηματικά για να μην μείνουν στο τέλος κάποια πράγματα που μπορείς να υποθούν. Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε μόνοι σας και μόνοι σας. Μπορείτε να σκέφτεστε δηλαδή την ενωρή απάντηση στο ερώτημα και να την αντιπαραθέσετε με αυτά που θα ακούσετε εδώ. Γιατί άνθρωποι έχουν στερεότυπα.
Ας ξεκινήσουμε από μια κοινή αφετηρία. Η αφετηρία αυτή είναι η κατηγοριοποίηση. Και κατά κάποιο τρόπο έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Κατηγορηθούμε τον κόσμο γύρω μας και τα ερεθίσματα γύρω μας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό, όπως θα δούμε. Δίνουμε τίτλους σε κατηγορίες, έτσι δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε κάθε φορά στα αναλυτικά χαρακτηριστικά μιας κατηγορίας, αλλά λέμε τον τίτλο της κατηγορίας και αυτός είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε. Μπορώ να πω ότι σηκώθηκα από το τραπέζι, ξάπλωσα στο κρεβάτι ή κάθισα σε μια καρέκλα και μπορεί να υπάρχουν πολλά διαφορετικά τραπέζια, τόσο διαφορετικά στο σχέδιο που μπορεί και να μην μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θέλω να πω. Γιατί έχουμε μια κατηγορία στο μυαλό μας, η οποία έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα τραπέζι. Το ενδιαφέρον βέβαια για την κουβέντα μας είναι ότι αυτού του τύπου η λειτουργία του εγκεφάλου μας δεν περιορίζεται μόνο σε άψυχα ή σε καθαρά γνωστικά ερεθίσματα, αλλά και στις κοινωνικές κατηγορίες των ανθρώπων που τους συναναζόμαστε. Όταν αναφέρομαι στο φύλο, για παράδειγμα, και βλέπω άντρες και γυναίκες, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα φυσιογνωμικά ή τα ανατομικά ή τα βιολογικά χαρακτηριστικά ή τις διαφορές ορμόνες των δύο φύλων, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τις κοινωνικές κατηγορίες άντρας και γυναίκα, την κοινωνική ισχύ, την σχέση ισοτιμίας ή ανισοτιμίας μεταξύ τους και πάει λέγοντας. Υπάρχουν λοιπόν τουλάχιστον δύο δρόμοι με τους οποίους μπορεί να καταλήξουμε σε διακρίσεις, ξεκινώντας από αυτή την αναπόφευκτη διαδικασία της κατηγοριοποίησης, την οποία κανείς από εμάς δεν πρέπει να αποφύγει πιο πολύ. Ένας δρόμος είναι να οδηγηθούμε από την κατηγοριοποίηση στα στερεότυπα μέσα από δύο λάθη που μπορούμε να κάνουμε. Το ένα είναι η αντίληψη της ομοιογένειας μιας ομάδας. Θεωρούμε δηλαδή ότι όλα τα μέλη μιας ομάδας είναι ίδια. Δεν έχουν διαφορές. Μιλάω για τους άντρες στερεοτυπικά, σαν να ήταν όλοι οι άντρες ίδιοι, σαν να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των άντρων. Και αντίστοιχα και τις γυναίκες. Και επίσης μια δεύτερη πλάνη είναι η αυθαίρετη γεννήγηση που μπορεί να κάνει κανείς. Να συναντήσω έναν Γερμανό, αυτός ο Γερμανός να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και εγώ να θεωρήσω αυθαίρετα ότι όλοι οι υπόλοιποι Γερμανοί θα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά με συγκεκριμένο Γερμανό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο σφαλμάτων, ονομαστικών σφαλμάτων, αν θέλετε, οδηγεί σε στερεότυπα. Στο να αποδίδω δηλαδή με έναν ομοιογενή και ισοπεδοτυπό, θα λέγαμε, τρόπο, σε όλα τα μέλη μιας ομάδας, την ίδια ιδιότητα, λες και δεν υπάρχουν άλλες ατομικές διαφορές μέσα στην ομάδα. Και από τα στερεότυπα, βέβαια, επειδή τα στερεότυπα δεν είναι ουδέτερα, και επειδή οι πληροφορίες που κατασκευάζουμε δεν είναι αξιολογικά ουδέτερες, αλλά έχουν μια συναισθηματική φόρτιση, είτε θετική είτε αρνητική. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αρνητική συναισθηματική φόρτιση για ένα στερεότυπο, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε διακρίσεις σε βάρος της ομάδας που έχει αυτό το στερεότυπο. Ένας δεύτερος δρόμος είναι λιγότερο γνωστικός και περισσότερο κοινωνικός. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι μας λένε ότι ένας πολύ βασικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο είναι η ένταξή μας σε ομάδες. Η οποία έτσι κι αλλιώς συμβαίνει η ερήμη μας και πριν τη γέννησή μας καν έχουμε ενταχθεί σε κάποιες ομάδες, όπως είναι η οικογένεια, παράδειγμα. Από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μέλη μιας ομάδας, τότε κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας, τους ανθρώπους γύρω μας και τους τοποθετούμε κι αυτούς είτε ως μέλη της έσω ομάδας, οπότε είναι δική μας, είτε ως μέλη της έξω ομάδας, οπότε είναι κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Αυτό που έχουν δείξει έρευνες είναι ότι αυτή και μόνη η διάκριση ανάμεσα σε έσω ομάδα και έξω ομάδα είναι αρκετή για να οδηγήσει σε προκατάληψη σε βάρος των ατόμων που είναι μέλη της έξω ομάδας. Και αυτή η προκατάληψη είναι πολύ πιθανό στη συνέχεια να εκφραστεί και με συγκεκριμένες συμπεριφορές διάκρισης. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον νομίζω είναι το γεγονός ότι αυτές οι διακρίσεις των ομάδων, των ατόμων σε έσω ομάδα και έξω ομάδα, δεν είναι καθόλου, ας πούμε, σε εισαγωγικά αντικειμενικές. Και μάλιστα τα ίδια άτομα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε διαφορετική έσω ομάδα ή έξω ομάδα, ανάλογα με τη συνθήκη που υπάρχει κάθε φορά. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό λέω κάτι αμέσως παρακάτω, οπότε ας μην τα ανακατέψω ακόμα. Έχω βάλει σε μια σειρά. Είναι αναπόφευκτη λοιπόν η κοινωνική κατηγοριοποίηση. Από γνωστή
γνωστική άποψη, κάποιο θα έλεγε ότι είναι αναπόφευκτη, επειδή είναι ο τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο εγκέφαλό μα, φτιάχνει κατηγορίε. Απ' την άλλη μεριά, η κοινωνική κατηγοριοποίηση είναι πολύ πιθανά συμβεί και έχει και μερικά πλεονεκτήματα στην καθημερινότητά μα. Καταρχήν είναι εύλογη. Βασίζεται στην πραγματικότητα. Τα στερεότυπα έχουν αυτό που ονομάζουμε ένα πυρήνα αλήθεια. Αν θεωρώ, για παράδειγμα, ότι η Σουηδία είναι ψηλή, σημαίνει ότι αρκετές φορές μπορεί να τύχει να συναντήσω κάποιους Σουηδούς οι οποίοι να συμβεί να είναι ψηλότεροι από μένα. Ακόμα και αν δεν συμβαίνει αυτό για όλους τους Σουηδούς, το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κάποιου χαρακτηριστικού, είναι πιθανό να συνδυάσω το χαρακτηριστικό αυτό με το στερεότυπο. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τα στερεότυπα έχουν σχέση με την πραγματικότητα, προσέξτε, δεν ταυτίζονται με την πραγματικότητα. Το γεγονός όμως ότι μπορεί να εντοπίσω στην καθημερινότητά μου καταστάσεις ή συμπεριφορές που είναι συμβατές με το στερεότυπο, αυτό είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παράγοντας που ενισχύει την ύπαρξη του στερεοτύπου. Γιατί έχουμε και την τάση επίσης να λειτουργούμε μεροληπτικά σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες που συναντάμε γύρω μας. Αν έχω αποφασίσει ότι η Σουηδία είναι ψηλή, αν έχω εδραιώσει δηλαδή αυτό το στερεότυπο, τότε είναι πιθανό κάθε φορά που θα βλέπω ένα ψηλό Σουηδό να λέω: είδες, είχα δίκιο, είναι όντως ψηλή Σουηδή. Και κάθε φορά που θα βλέπω ένα κοντό Σουηδό, πιθανότατα δεν θα λέω τίποτα. Δηλαδή με ένα μεροληπτικό τρόπο θα επιλέγω από το περιβάλλον μου μόνο τις πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν το στερεότυπο και θα δίνω να αγνοώ τις πληροφορίες οι οποίες το διαψεύδουν. Γιατί το κάνω αυτό? Είναι μια καλή ερώτηση. Συνήθως το κάνουμε γιατί δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τον τρόπο που καταλαβαίνουμε τον κόσμο κάθε φορά που συναντάμε μια μη επιβεβαιωτική πληροφορία. Μας είναι βολικό να έχουμε αυτοποιήσει τα πράγματα, όπως και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, και οτιδήποτε μας βγάζει έξω από αυτή την κανονικότητα και μας αναγκάζει να αναθεωρούμε, τείνουμε να μην το κάνουμε με τόση ευκολία. Και αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα να ανατρέψουμε τις προτιμήσεις μας, τις αντιλήψεις μας, την κοσμοθεωρία μας και παραγγελματικά. Η κοινωνική κατηγοριοποίηση είναι απλή και οικονομική. Μας λιτώνει από χρόνο και ενέργεια. Την οποία θα την αφιερώσουμε σε άλλα πράγματα που ενδεχομένως θεωρούμε και ενδιαφέρον. Θα ρωτήσω ένα φίλο μου πώς κάνει τα ταινία. Θα μου πει χάλια. Ουσιαστικά δεν μου λέει τίποτα για την ταινία. Έχοντας όμως κάνει από πριν εγώ στο μυαλό μου τη λειτουργία της κατηγοριοποίησης σε σχέση με το τι είναι ο φίλος μου, τι ταινίες του αρέσουν, άρα κάνω τις αναλογίες αυτές με έναν περίπου αυτόματο τρόπο, χωρίς να τις σκέφτομαι συνειδητά δηλαδή, και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσω χρόνο και ενέργεια στην ταινία, γιατί είναι χάλια, δεν θα μου αρέσει και εμένα. Αυτό θα πήγαινε και ανάποδα. Μπορεί να συναντήσω έναν άλλο φίλο μου και να μου πει: είναι φοβερή αυτή την ταινία, πρέπει να τη δεις. Αλλά εγώ από πριν έχω στο μυαλό μου ότι αυτός ο φίλος μου είναι κάποιος με τον οποίο έχουμε πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τις ταινίες. Άρα λοιπόν, αν αυτός μου συστήσει μια ταινία, εγώ θέλω να αποφύγω για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα την πατήσω. Η κατηγοριοποίηση βοηθάει στην κατανόηση και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Είναι βασική ανάγκη αυτή που έχουμε να έχουμε μια αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος γύρω μας. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί και ενδεχομένως να το ελέγξουμε. Βγαίνω στον δρόμο να οδηγήσω και το κάνω επειδή θεωρώ ότι μπορώ να κατανοήσω τη συμπεριφορά των άλλων οδηγών. Ότι μπορώ να προβλέψω πώς θα λειτουργήσουν στη διασταύρωση, στο φανάρι, στον δρόμο και το λέγοντας. Και άρα μπορώ να λάβω τα μέτρα μου εγκαίρως έτσι ώστε να αποφύγω το ατύχημα. Δυστυχώς, πολλοί ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει ακριβώς και πολλές φορές οι προβλέψεις μας αποτυγχάνουν ή γι' αυτό έχουμε ατυχήματα. Αλλά αν σκεφτόμαστε από την αρχή ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα στοιχειώδη έλεγχο αυτού του περιβάλλοντος, τότε δεν θα πιέναμε ποτέ στον δρόμο προγραμματισμού το κάνουμε εσύ. Η κοινωνική κατηγοριοποίηση λειτουργεί προστατευτικά για την αυτοεκτίμησή μας. Όπως θα δούμε, σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σχετίζεται όχι απλά με το πώς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά με το πώς νιώθουμε για τα πράγματα σε σχέση με τον εαυτό μας. Ουσιαστικά κάνουμε μια σύγκριση του εαυτού μας ή της ομάδας μας με άλλες ομάδες και επειδή έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε καλά για τον εαυτό μας και για την ομάδα μας, η ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων, για παράδειγμα, μας ευνοεί γιατί βγάζει την ομάδα μας κερδισμένη. Άρα, κατ' επέκταση και εμείς εισπράττουμε ένα κομμάτι αυτοεκτίμησης από αυτό το πράγμα.
ύπαρξης μιας κατηγορίας. Πάρτε για παράδειγμα την πολύ δημοφιλή κατηγορία της φυλής, της παιδικής ομάδας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες στην απογραφή του πληθυσμού γίνεται καταγραφή της φυλετικής ομάδας στην οποία έχει κάνει κανείς ανάγκης μαύρος ή κόκκινος κίτρινος. Πάλι τα χρώματα που όλοι ξέρουμε. Στην πραγματικότητα όμως, οποιοδήποτε βιολόγος θα μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες καθαρές. Δεν υπάρχει άτομο το οποίο να είναι 100% λευκό ή 100% μαύρο ή 100% κίτρινο ή κόκκινο ή οτιδήποτε άλλο. Μετά από χιλιάδες χρόνια συμβίωσης των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη, μία απλή ανάλυση DNA μπορεί να μας δείξει ότι ακόμα και ο πιο λευκός άσπρος ή ο πιο μαύρος, μαύρος δεν είναι καθαρή ακριβώς φυλετικά. Έτσι. Ωστόσο, το χρώμα του δέρματος είναι ένα πολύ εμφανές εξωτερικό χαρακτηριστικό και αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει να ταξινομούμε τον κόσμο σε αυτά τα που λέγαμε πριν. Το ερώτημα είναι γιατί έχει σημασία να ταξινομούμε τους ανθρώπους με βάση το χρώμα του δέρματος. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αντίστοιχα και άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να ταξινομούμε τους ανθρώπους με βάση το χρώμα των ματιών ή το χρώμα των μαλλιών. Δεν έχει επιβιώσει, ας το πούμε έτσι, με τέτοια κατηγορία της. Όχι επειδή δεν είναι πραγματική, είναι πραγματικό το εξωτερικό χαρακτηριστικό, αλλά επειδή δεν έχει κάποια κοινωνική χρησιμότητα. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε την κατηγορία λευκός ή μαύρος ή ερυθρόδεσμος ή ασιατικής καταγωγής σημαίνει ότι αν πάμε πίσω, αυτό ανάγεται στο ιστορικό περιβάλλον το οποίο, μέσα από το οποίο αναδύθηκαν αυτές οι διαφορές. Για παράδειγμα, ήταν τυφλός κανείς στην Αμερική, άμα αγνοούσε την πραγματικότητα που λέει ότι οι μαύροι της Αμερικής ήταν σκλάβοι που μεταφέρθηκαν την Αφρική. Έτσι, δεν είναι μια απλή γνωστική κατηγορία, δηλαδή, έχει να κάνει μια κοινωνική πραγματικότητα. Και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το εξωτερικό χαρακτηριστικό, επειδή αυτή η κοινωνική πραγματικότητα έχει κάποια σημασία. Αυτές οι πραγματικότητες δεν είναι παντού σε όλα τα πλαίσια ίδιες. Για παράδειγμα, καθένας από εμάς ή καθεμιά από εμάς μπορεί να ενταχθεί σε διάφορες ομάδες με διάφορα κριτήρια. Ας πούμε, όλοι μπορεί να έχουμε κάποιες πολιτικές προτιμήσεις, μπορεί να έχουμε κάποια προτίμηση κάποιες ομάδες στο ποδόσφαιρο, μπορεί να έχουμε κάποια προτίμηση σε σχέση με το φαγητό που τρώμε ή με το που θέλουμε να γίνουμε διακοπές κλπ. Κάθε φορά θα αναδυθεί η κοινωνική κατηγορία που είναι σημαντική για το πλαίσιο. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το να συζητήσω και το να σκεφτώ τον εαυτό μου ως οπαδό της ΑΕΚ δεν έχει καμία χρησιμότητα για αυτό που κάνω τώρα. Γιατί η κατηγορία οπαδός ποδοσφαίρου είναι μια κατηγορία που δεν έχει σημασία εδώ. Όταν θα πάω στο γήπεδο όμως, η κατηγορία της οπαδικής μου προτιμήσης ήταν μια σημαντική κατηγορία και θα μου τοποθετήσει στην ανάλογη κερκίδα, ας πούμε, με τους ανάλογους οπαδούς. Ταυτόχρονα λοιπόν μπορεί να έχουμε ενσωματωμένες διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, αλλά κάθε φορά ενεργοποιούνται μόνο αυτές οι οποίες είναι σημαντικές για το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε κάθε φορά. Στη δουλειά μου έχει σημασία η κοινωνική κατηγορία που είμαι εργαζόμενος, στην οικογένειά μου αν είμαι σύζυγος ή πατέρας, στις κοινωνικές σχέσεις αν είμαι φίλος ή γνωστός και παλιότερος. Η κατηγοριοποίηση λοιπόν μπορεί εύκολα να καταλήξει να είναι μια παραπλανητική διαδικασία. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που ανέφερα πριν, την ψευδέστηση ομοιογένειας των ομάδων, και μάλιστα υπάρχει αυτή η ψευδέστηση κυρίως για τις έξω ομάδες. Συνήθως για τη δικιά μας ομάδα, επειδή ακριβώς είμαστε μέλη της ομάδας, αντιλαμβανόμαστε την ετερογένεια που υπάρχει. Αν σας δείξω ένα πρόσωπο, μια φωτογραφία ενός προσώπου, και μετά σας δείξω το πρόσωπο αυτό μέσα σε μια ομαδική φωτογραφία και σας ζητήσω να το βρείτε, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να το βρείτε. Υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι λευκός, στο βαθμό που αυτό το βλέπω εδώ πέρα κατά βάση περισσότερο από εμάς. Είμαστε πιθανότητα όλοι λευκοί. Σκεφτείτε όμως να σας έρθει ένα Κινέζο
και μετά να σας έδειχνα μια φωτογραφία με πολλούς Κινέζους και να σας πω να βρείτε το συγκεκριμένο Κινέζο. Έτσι, το στερεότυπο της ομοιογένειας για μας λοιπόν είναι ότι οι Κινέζοι είναι όλοι ίδιοι. Γιατί? Γιατί είναι μια εξομάδα που είναι πολύ μακρινή από εμάς, δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με Κινέζους. Αλλά είναι πολύ προφανές ότι αν ρωτήσετε ένα Κινέζο θα σας πει ότι καθόλου ίδιοι δεν είναι και μπορούν πολύ εύκολα να ξεχωρίζουν ένα τον άλλον. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξεχωρίζουν οι λευκοί ο ένας τον άλλον. Και μπορεί ένας Κινέζος που δεν έχει δει ποτέ λευκούς να κάνει την αντίστροφη γεννήκευση και να πει ότι αυτοί οι λευκοί είναι όλοι ίδιοι. Πώς κατασκευάζουμε λοιπόν αυτό οι κοινωνικές κατηγορίες, δεν είναι αντικειμενικές, δεν είναι πραγματικές, πώς τις φτιάχνουμε? Τις φτιάχνουμε καταρχήν με το να εντασσόμαστε σε μια ομάδα, όπως ανέφερα πριν. Τα πειράματα στον χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας έχουν δείξει ότι ακόμα και με ελάχιστα τελείως υποτυπώδη κριτήρια, αν γίνει μια ομαδοποίηση, αυτή η ομαδοποίηση κατείνει να οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ενδοομαδική εύνοια. Να ευνοεί κανείς τα μέλη της ομάδας. Τα πειράματα αυτά που έγιναν με παιδιά, στα οποία οι ερευνητές δώσαν στυλό διαφορετικού χρώματος. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε μια τάξη ρεπέρα και σας μοιράζω στυλό και λέω μερικοί θα πάρετε κόκκινα στυλό και μερικοί θα πάρετε μπλε στυλό και θα είστε η κόκκινη ομάδα και η μπλε ομάδα. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίσανε κάποια πράγματα και οι ερευνητές ζήτησαν από κάθε παιδί να αξιολογήσει τις ζωγραφίες των άλλων παιδιών. Και βρήκανε ότι τα παιδιά τείναν να αξιολογούν πιο θετικά τις ζωγραφίες των παιδιών που ήταν, είχαν το ίδιο χρώμα στυλών αυτά. Σκεφτείτε, εάν ένα τόσο γελίο και περιστασιακό κριτήριο όπως το χρώμα του στυλό μπορεί να φτιάξει εδώ πέρα μέσα ομάδες που να έχουν μια σχετική εύνοια η κάθε μία για τα μέλη της, σκεφτείτε πόσο ισχυρή ομαδοποίηση μπορεί να γίνει με βάση άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι διαρκή και φανερά και έχουν ιστορικές ρίζες όπως το χρώμα που λέγαμε πριν, της δέρματος, το φύλλο, η κοινωνική κατηγορία, η καταγωγή, έτσι, εθνικότητα και πάλι λέγοντα. Τα προεξάρχοντα χαρακτηριστικά αυτά που είναι πολύ εμφανή, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν ως μέρος ενός στερεοτύπου. Το φύλλο, το χρώμα του δέρματος, κάποια σημαντική ιδιαιτερότητα. Και παραδόξως, όλες οι ιδιαιτερότητες μπορεί να είναι αντικείμενα ενός στερεοτύπου. Και όχι μόνο αυτές οι οποίες μπορεί να είναι παραδοσιακά αρνητικές. Μια σωματική αναπηρία, για παράδειγμα, είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει αρνητική φόρτιση. Ωστόσο, ακόμα και θετικές ιδιαιτερότητες μπορεί να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας στερεοτύπων. Το στερεότυπο του ψηλού Κιάμια, για παράδειγμα. Και βέβαια, όλο στο πλαισίο, όπως ανέφερα πριν, ότι τα στερεότυπα κάθε φορά ενεργοποιούνται ανάλογα με το πλαίσιο που είμαστε. Αν κάποιος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο, έχει σημασία η φοιτητική του ιδιότητα και όχι άλλα χαρακτηριστικά του. Αν κάποιος είναι στο γήπεδο, έχει σημασία η οπαδική του προτίμηση. Αν κάποιος είναι στην Αφρική, έχει σημασία ενδεχομένως το χρώμα του δέρματος. Και το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αν είναι μαύρο στην Αφρική, τότε αυτό δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει από τους άλλους. Αλλά αν είναι λευκό στην Αφρική, είναι πιο πιθανό να αναγνωριστεί ως διαφορετικός και με βάση αυτό, αυτή τη διαφορετικότητα να δημιουργηθεί ένα στερεότυπο. Άλλοι τρόποι δημιουργίας στερεοτύπων. Η πλασματική συνάφεια. Τι είναι η πλασματική συνάφεια? Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τείνουμε να θεωρούμε ότι τα μέλη των ομάδων που είναι πιο σπάνιες σε μια κοινωνία έχουν χαρακτηριστικά που πηγαίνουν μαζί. Για παράδειγμα, η εγκληματικότητα είναι μια σχετικά σπάνια συμπεριφορά. Ο κανόνας είναι να μην είναι εγκληματίας κανείς. Οι εγκληματίες είναι πολύ λιγότεροι από τους ανθρώπους που δεν είναι εγκληματίες. Επίσης, οι μετανάστες είναι αριθμητικά πολύ λιγότεροι από τους ντόπιους σε μια κοινωνία. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να δημιουργηθεί ένα στερεότυπο που να συνδυάζει αυτά τα σπάνια χαρακτηριστικά, το να είναι μετανάστης και το να είναι εγκληματίας, σε σχέση με το να συνδυάσει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό με ένα χαρακτηριστικό που είναι πιο συνηθισμένο. Γιατί γίνεται αυτό?
είναι μια γνωστική θεραπεία. Ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας μας ξεγελάει, ώστε να τείνουμε να θεωρούμε ότι χαρακτηριστικά που είναι σπάνια τείνουν να πηγαίνουν μαζί. Όπως υπάρχουν διάφορες τέτοια σφάλματα που θα μπορούμε να κάνουμε. Όπως για παράδειγμα το να θεωρούμε ότι όταν διαδοχικά γίνονται κάποια πράγματα, το ένα είναι έτσι και το άλλο είναι αποτέλεσμα. Πήγα για ένα μάθημα στην Κρήτη του Σάββατο και έβρεξε μετά από πολύ καιρό. Ήταν, ας πούμε, μια σκέψη ανόητη μεν, αλλά όχι απαραίτητα τελείως σπάνια, να σκεφτεί κανείς ότι εσύ έφερες την προχή. Προφανώς το επιχείρημα αυτό δεν λειτουργεί πάρα πολύ, γιατί υποτίθεται ότι ξέρουμε πια πώς λειτουργεί η βροχή και όλα αυτά και τα θα μπορούμε σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο, διάφορες άλλες κατηγορίες θα μπορούσαν εύκολα να συσχετιστούν ακόμα και με τέτοια σφάλματα και τα σφάλματα που κάνουμε σε σχέση με διάφορες προλήψεις, ο Γουρλής και ο Σούζης, για παράδειγμα, αντιστοιχούν σε τέτοιες γνωστικές μεροληψίες που έχουμε αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής μας. Και βέβαια τα στερεότυπα, όπως όλα τα πράγματα μαθαίνονται. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν πολύ εντυπωσιακά ότι τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία γνωρίζουν, και αυτό θα το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα που δεν έχω παιδιά, όσες και όσοι είσαστε γονείς, ότι τα παιδιά γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία τα στερεότυπα που έχουν να κάνουν με σημαντικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το φύλλο. Έτσι, ήταν ένα αγοράκι που μια κυρία που θα παντρευόταν του ζήτησε να είναι το παραμυφάκι και το αγοράκι λοιπόν, το οποίο δεν πήγαινε σχολείο ακόμα, είπε «Ναι, θέλω πολύ, αλλά δεν θα είμαι παραμυφάκι, θα είμαι παραγαμπράκι». Ήταν μια σημαντική δήλωση για την ταυτότητά του. Παρόλο που εμείς συνηθίζουμε να λέμε παρεμφάκια από τους πάντες, από λίγο κορίτσια. Παιδιά που παίζανε με κούκλες. Κορίτσια που παίζανε με κούκλες και που προτιμούσαν συστηματικά τη λευκή κούκλα παρά τη μαύρη κούκλα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνουν μόνο τα λευκά παιδάκια, αλλά το κάνουν και τα μαύρα παιδάκια. Γιατί η ισχύ του στερεοτύπου ήταν τόσο πολύ μεγάλη. Τώρα το πώς μαθαίνονται είναι μια άλλη πολύπλοκη ιστορία. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει μαθήματα στα παιδιά για να τους μάθει αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά, ακριβώς επειδή έχουν την περιέργεια να κοιτάνε τον κόσμο γύρω τους και να προσπαθούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους, μαθαίνουν αυτά τα πράγματα σε χρόνους ανύποπτους και με ρυθμούς που για έναν ενήλικα είναι ηλικιώδεις. Το ποσό των γνώσεων που μαθαίνουμε στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μας είναι σχεδόν το σύνολο των γνώσεων που μαθαίνουμε σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Ποιες λειτουργίες λοιπόν υπάρχουν τα στερεότυπα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν μερικές χρήσιμες λειτουργίες και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ επίμονα. Βοηθούν τα άτομα να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, τα στερεότυπα μας βοηθάνε να συμπληρώνουμε τα κενά των πληροφοριών που έχουμε. Και όσο πιο λίγες πληροφορίες έχουμε για μια κατάσταση, τόσο πιο πιθανό είναι να ενεργοποιήσουμε τα στερεότυπα. Εάν πάω σε μια ξένη χώρα, για παράδειγμα, και δεν έχω εμπειρίες προηγούμενες από τους ανθρώπους της χώρας αυτής, αλλά έχω διαμορφώσει κάποια στερεότυπα από ταινίες που έχω πει, από κουβέντες που έχω κάνει κλπ. Θα ενεργοποιώ τα στερεότυπα αυτά πολύ πιο εύκολα, γιατί έχω ανάγκη να κατανοήσω τους άλλους που είναι απέναντί μου. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα διαπιστώσω ότι αρκετές φορές τα στερεότυπα αυτά δεν επιβεβαιώνονται και στο πέρασμα του χρόνου, αν μείνω για αρκετό καιρό σε μια χώρα, θα γνωριστώ και προσωπικά με ανθρώπους της χώρας αυτής. Και μακροπρόθεσμα αυτά τα στερεότυπα είναι πιθανό να αναπληρωθούν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε πολλές περιστάσεις της ζωής μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στις καταστάσεις που είναι σχετικές με το στερεότυπο. Δεν μπορώ να πάω σε όλες τις χώρες του κόσμου για να σπάσω τα στερεότυπα για διάφορους λαούς που έχω στο μυαλό μου. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργώ με στερεότυπα εδώ που βρίσκομαι. Τα στερεότυπα συμβάλλουν με κάποιο τρόπο στη διαφύλαξη των αξιών μας. Και επίσης συμβάλλουν στη διατήρηση της ιδεολογίας της ομάδας. Με ποιο τρόπο? Γιατί τα στερεότυπα δεν είναι ουδέτερα, όπως είπα πριν, αξιολογικά. Μπορεί να έχουν θετική ή αρνητική φόρτιση. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα αρνητικό στερεότυπο για μια ομάδα, τότε αυτό λειτουργεί θετικά για τη δικιά μου ομάδα. Έτσι λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει τις αξίες της δικιάς μου ομάδας και βοηθάει την ομάδα να κρατάει μεγαλύτερη συνοχή. Σκεφτείτε πόσο συχνά οι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν έναν εξωτερικό εχθρό για να αυξήσουν τη συνοχή εντός της χώρας τους. Κάθε φορά που υπάρχει άλλο πρόβλημα με κάποιον ηγέτη,
κάποιου γείτονε που επιβουλεύονται τη χώρα αυτή, γιατί αυτό θα στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών από άλλα προβλήματα στην αίσθηση τη κοινή ταυτότητα, τη κοινή εθνική ταυτότητα. Και άρα αυτό είναι μια συμβολική ουσία. Τα στερεότυπα συμβάλλουν στη διατήρηση μιας θετικής αυτοεικόνας. Το να νιώθουμε καλά για τον εαυτό μας, να έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, είτε ως άτομα είτε ως ομάδες επίσης. Τώρα, τι συνέπειες έχουν όλα αυτά. Μία συνέπεια είναι ότι τα στερεότυπα ενεργοποιούνται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια φυσική συνειδητή επεξεργασία για να ενεργοποιήσουμε ένα στερεότυπο. Και μόνο το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε εκτεθεί σε ένα στερεότυπο μας κάνει ευάλωτος στο να το ενεργοποιήσουμε. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τα ανέκδοτα, για τις καρδιές και τους ποντίους, για παράδειγμα στην αρχή. Χρειάζεται κανείς να είναι ρατσιστής για να πιάνει το ανέκδοτο. Μπορεί να έχει πολύ καλή πρόθεση και μπορεί να διευκρινίσει ότι όμως αυτό το λέω για να γελάσουμε και δεν έχει σημασία. Και οι καλές προθέσεις δεν αμφισβητούνται φυσικά. Αλλά μην υποτιμάτε καθόλου το ότι από τη στιγμή που έχω εκτεθεί στις πληροφορίες ενός στερεότυπου, ακόμα κι αν ο ίδιος ισχυρίζομαι ότι καθόλου δεν συμφωνώ με το στερεότυπο, είναι πιθανό αυτό το στερεότυπο κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί. Επομένως, παρότι και εγώ έχω γελάσει όπως όλοι μας με διάφορα ανέκδοτα κατά σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων, τουλάχιστον με όρους λειτουργίας και διάδοση στερεοτύπων, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να τα εγχαρίνουμε. Άλλες συνέπειες. Η διαστρέβληση των πληροφοριών που έχουμε σαφές περιεχόμενο όταν τις επεξεργαζόμαστε. Πολύ συχνά ο κόσμος γύρω μας δεν είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρος. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι αμφίσιμες ή να είναι αμφίβολες ή να μην είναι ξεκάθαρες. Οπότε το να έχω στερεότυπα στο μυαλό μου με βοηθάει να αποφασίσω για μια συμπεριφορά ή για μια πληροφορία, αν είναι θετική ή αρνητική, αν είναι καλή ή κακή. Έτσι. Οι άνθρωποι μερικές φορές γελάνε, μερικές φορές δεν γελάνε, αλλά πολύ συχνά έχουν το χαμόγελο του τσοκόντα. Δεν είμαστε σίγουροι αν γελάνε ή αν δεν γελάνε. Η ενεργοποίηση του στερεότυπου με βοηθάει να καταλάβω αν η τσοκόντα με κοροϊδεύει ή αν είναι ευχαριστημένη μαζί μου και γελάει γιατί νιώθει καλά. Πιο πολλές φορές δηλαδή ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας, δεν τον προσλαμβάνουμε ακριβώς. Προφανώς καταγράφουμε με τις αισθήσεις μας αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν φτάνει αυτό για να καταλήξουμε σε μια συμπεριφορά. Πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά που έχουμε καταγράψει. Έτσι, βλέπω έναν άνθρωπο που περπατάει απέναντί μου και είναι νύχτα και αυτός φοράει μια καπατίνα και έχει ένα κατεβασμένο καπέλο. Πόσο πιθανό θα ήταν να περπατήσω απέναντί του στο ίδιο πεζοδρόμιο και να μην αλλάξω πεζοδρόμιο. Είναι πιθανό ότι θα αλλάξω πεζοδρόμιο, για καλό και για κακό. Ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει καμία απολύτως θετική διάθεση, αλλά εγώ έχω ενεργοποιήσει ένα στερεότυπο που λέει ότι σε αυτή την ασαφή συνθήκη πρέπει να λάβεις υπόψη σου το γεγονός ότι ενδέχεται να κινδυνεύσεις. Και καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να κινδυνεύσεις. Το θεμελιώδες σφάλμα της απόδοσης και η ψυχολογιοποίηση είναι ένας πολύ δημοφιλής μηχανισμός στην κοινωνική ψυχολογία, το θεμελιώδες σφάλμα της απόδοσης, και έχει να κάνει με τον τρόπο που διαμορφώνουμε εντυπώσεις για τους άλλους ανθρώπους. Το σφάλμα αυτό λέει ότι συνήθως τείνουμε να αποδίδουμε τα αίτια της συμπεριφοράς των άλλων σε εσωτερικούς παράγοντες και τα αίτια της δικής μας συμπεριφοράς σε εξωτερικούς παράγοντες. Ένας φοιτητής, για παράδειγμα, θα πει ότι με έκοψε ο καθηγητής. Στα αίτια της συμπεριφοράς του καθηγητή, στην πέραση της δικιάς μου συμπεριφοράς, είναι εξωτερικά. Με έκοψε. Δεν θα πει απαραίτητα κόπηκα. Αν δούμε κάποιον να περπατάει στον δρόμο και να σκοντάφτει, είναι πιθανό να το γελάσουμε γιατί είμαστε αγωμάρα. Έτσι, δεν βλέπει μπροστά σου. Θα αποδώσουμε τα αίτια της συμπεριφοράς σε εσωτερικούς παράγοντες αυτού του ανθρώπου. Ο ίδιος όμως, πολύ πιθανό, θα βρίζει τον δήμαρχο που δεν έχει φτιάξει καλά τα πεζοδρόμια. Ο ίδιος δηλαδή θα αποδώσει τα αίτια της συμπεριφοράς του σε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν είναι σημαντικό. Πάντως, σε γενικές γραμμές, χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας, είμαστε περισσότερο έτοιμοι
να αποδίδουμε τα αίτια της συμπεριφοράς πάνω σε εσωτερικούς παράγοντες. Κάποιος ενήργησε με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά αν εγώ ενεργήσω με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν το έκανα επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά επειδή βρέθηκα σε τέτοιες συνθήκες. Κάπως δηλαδή λειτουργούν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και βέβαια μια σημαντική συνέπεια από τη λειτουργία των στερεοτύπων είναι ότι είναι πιθανό να ευθυγραμμίσουμε τη συμπεριφορά μας με βάση το στερεότυπο. Γιατί η λειτουργία του στερεοτύπου μου δημιουργεί προσδοκίες για το πώς θα μου συμπεριφερθούν οι άλλοι. Αν λοιπόν εγώ συναντήσω απέναντί μου ένα Γερμανό και έχω το στερεότυπο ότι η Γερμανία είναι ψυχρή, είναι πολύ πιθανό ότι θα του συμπεριφερθώ και εγώ με μια κάποια δυσκολία ή ψυχρότητα. Και βέβαια σε αυτή τη συμπεριφορά είναι πιθανό ο άνθρωπος να μου αποκριθεί με παρόμοιο τρόπο. Οπότε εγώ θα πω εκ των υστέρων που είχα δίκιο ότι όντως ήταν Γερμανία ψυχρή. Και έτσι λειτουργεί και εκεί είναι αυτός ο Παύλος κύκλος, αυτό που ονομάζουμε αυτοκτηρούμενη προφητεία. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή, το προκαλούμε τελικά εξαιτίας της συμπεριφοράς μας που είναι αντίστοιχη με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει επίσης σε σχολεία με μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπου έδειξαν ότι με ένα τυχαίο τρόπο οι ερευνητές έδωσαν πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς ότι ο τάδε μαθητής ή τάδε μαθήτρια είναι πολύ έξυπνος, πολύ ικανός, πολύ καλός ή όχι τόσο πολύ έξυπνος, όχι τόσο πολύ ικανός. Στο τέλος της χρονιάς η βαθμολογία των παιδιών είχε ευθυγραμμιστεί με τις πληροφορίες που με τυχαίο τρόπο είχαν δώσει στους εκπαιδευτικούς οι ερευνητές. Και βέβαια μια συνέπεια των στερεοτύπων είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, η προκατάληψη, η διακρίση, ο ρατσισμός. Για τις λειτουργίες των διακρίσεων θα το προχωρήσουμε πιο γρήγορα, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ παρόμοιες με τις λειτουργίες των στερεοτύπων. Το ότι μας βοηθάνε να έχουμε μια θετική εικόνα για τον εαυτό μας. Το να υποτιμήσω τους άλλους είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να πω ότι εγώ είμαι καλύτερος. Στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα μια πληροφορία που λέω για τους άλλους, είναι μια πληροφορία που λέω για τον εαυτό μου. Αλλά για να μπορέσω να πω αυτό το θετικό πράγμα για τον εαυτό μου, ένας εύκολος τρόπος είναι να πω ότι άλλοι χαίρονται από μένα. Η βελτίωση της συνοχής της ομάδας που ανέφερα και πριν, ότι όταν είναι ενεργή η κατηγορία αυτή που συσπηρώνει, που τα μέλη μιας ομάδας αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη συνοχή, λιγότερες συγκρούσεις, λιγότερες γκρίνιες. Η διατήρηση του στάτους, η διατήρηση της κοινωνικής κατάστασης, το να υπάρχουν διακρίσεις, είναι ένας τρόπος να διατηρεί κανένα από αυτό το σύστημα. Εάν κάποια άτομα ή κάποιες ομάδες που σε χειρότερη κοινωνική οικονομική θέση, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να ευθύνονται γι' αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξει το σύστημα. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βοηθήσουμε ατομικά καθένα από τα άτομα αυτά να αλλάξει τη δικιά του θέση. Και το οποίο σημαίνει στην πράξη ότι μπορούμε τώρα να πέφτουμε για ύπνο ήσυχοι, ότι ο κόσμος είναι δίκαιος και σε γενικές γραμμές δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αν κανείς το δει σε συγκεκριμένα παραδείγματα, θα μπορεί αυτό να διαπιστώσει το. Λάθος. Στην Ελλάδα της κρίσης για παράδειγμα, είδαμε ξαφνικά την ανεργία να κουνάζεται από το 8-9% στο 30% μέσα σε ένα χρόνο. Θα ήταν ανοησία να υποθέσουμε ότι ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο οι Έλληνες γίνανε πιο ανίκανοι, οι πυρομέληδες ή ξέρω τι. Είναι πολύ προφανές ότι υπήρχε κάποιο συστημικός παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας, πέρα από τις όποιες ατομικές διαφορές και πέρα από το γεγονός ότι πράγματι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι λίγο πιο ικανοί από κάποιους άλλους, μπορεί να έχουν περισσότερα προσόντα ή μπορεί να έχουν περισσότερο κίνητρο. Έτσι, αλλά τόσο δραματικές αλλαγές όμως, καθημερινά, δεν μπορεί να τις εξηγήσει κανείς μόνο με ατομικούς παράγοντες. Το να δικαιώνουμε λοιπόν, το να λειτουργούμε με διακρίσεις, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο δικαιώνουμε το σύστημα. Θα πούμε λοιπόν στον άνεργο ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε ατομικά να κάνει κάτι για να βελτιώσει τη θέση του, να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει προσόντα, να μαθαίνει να γράφει καλύτερα το βιογραφικό του, ή μπορεί να του δώσουμε εκλογικεύσεις σε ότι πρέπει να σκεφτεί ότι αν τώρα έχει περισσότερο χρόνο για να χαίρεται, ξέρω εγώ, τα αγαπημένα του πρόσωπα και για να κάνει τα κόπη του. Όλες αυτές είναι εκλογικεύσεις οι οποίες ουσιαστικά κρατάνε το σύστημα ανέπαφο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για την ανεργία. Αλλά θα προσταματήσω εδώ αυτό το επιχείρημα γιατί
βγαίνει, ανοίγει δρόμους, τους οποίους αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε πολιτικούς. Η συζήτηση έτσι καλώς είναι αυτή. Με την έννοια ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινή συμβίωση των ανθρώπων και ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων είναι πολιτικό. Το να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, είναι μια πολιτική διαπίστωση. Δεν είναι καλό να συγχαίρομαι το πολιτικό του θέματος, το κομματικό του θέματος. Δεν ανάγκη να μην χαρέψουμε τα επόμενα για να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Οποιαδήποτε αναφορά στο πώς ρυθμίζονται τα θέματα της συμβίωσης των ανθρώπων είναι κάτι εξοχή μια πολιτική. Μία άλλη ενδιαφέρουσα λειτουργία των διακρίσεων είναι η διαχείριση του υπαρξιακού άγχους. Υπάρχει μια θεωρία για το θέμα αυτό, η οποία ονομάζεται θεωρία διαχείρισης του τρόμου. Και λέει κάτι σαν το εξής, ότι όταν οι άνθρωποι γενικά φοβούνται ότι θα πεθάνουν. Όλοι φοβούμαστε ότι θα πεθάνουν, γιατί είμαστε το μόνο είδος που μπορεί να έχει συνείδηση του θανάτου, που μπορούμε να σκεφτούμε για το θάνατο. Επίσης, άμα σκεφτούμε ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μας, δεν μπορούμε να δώσουμε μια αντικειμενική απάντηση. Γιατί υπάρχουν. Έτσι. Γιατί υπάρχουν, γιατί πεθαίνουν, γιατί κάποιοι πεθαίνουν νωρί, γιατί κάποιοι αργά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα χωρίς κάποια πραγματική απάντηση. Ωστόσο, ζούμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να αποθήσουμε αυτού του είδους τις αρνητικές σκέψεις. Και πώς το κάνουμε αυτό? Θα έλεγε κανείς ότι όλη η λειτουργία του πολιτισμού είναι ένας τρόπος να διαχειριστούμε το υπαρξιακό μας άγχος. Ο πολιτισμός μας δίνει ένα νόημα. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο ξυπνάω κάθε πρωί. Θα κάνω πράγματα που έχουν νόημα. Θα πάω στη δουλειά μου γιατί υπάρχει μια ουσία σε αυτό το πράγμα, μια κοινωνική προσφορά, αν κάνω κάτι που μου αρέσει. Ή έστω και ότι θα πάρω κάποια χρήματα για να υποστηρίξω την οικογένειά μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνω γύρω μου προέρχεται μέσα από ένα σύστημα νοημάτων που μου δίνουν κάποιο λόγο ύπαρξη. Η θρησκεία να μου πει ότι υπάρχει ζωή με τα θάνατο, είναι τέλος πάντων κάθε θρησκεία ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα θέματα, θα μου δώσει ένα νόημα. Γιατί μερικές φορές μάλιστα οι άνθρωποι βρίσκουν ένα τέτοιο νόημα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για αυτούς, ώστε θεωρούν ότι αξίζει και να σκοτωθούν γι' αυτό. Τι συμβαίνει όμως με τα άτομα ή με τις ομάδες που προέρχονται από μειονότητες, που έχουν αρνητική αξιολόγηση? Αν να απαντήσω στον δρόμο μου έναν άνθρωπο που προέρχεται από μια τέτοια μειονοτική ομάδα, τότε μου δημιουργεί μια αναστάτωση, γιατί μου υπενθυμίζει ότι ο κόσμος δεν είναι καλά τακτοποιημένος και δεν είναι όλα δίκαια και σωστά. Και πρέπει να βρω μια απάντηση για την αναστάτωση αυτή. Και επειδή δεν μπορώ να διαπραγματεύομαι κάθε μέρα και να ξανά διατυπώνω τον νόημα του κόσμου, αυτό που κάνω συνήθως είναι ότι τίνω να αποφεύγω τα άτομα αυτά. Ή τίνω να πιστεύω ότι καλώς βρίσκονται σε χειρότερη θέση, γιατί αυτή είναι η θέση στην οποία αξίζει να βρίσκονται. Οι έρευνες για την θεωρία διαχείρισης του τρόμου έχουν γίνει με στόχο ομάδες αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, όπως είναι οι μετανάστες, τα άτομα που είναι φορείς του ιού του AIDS, οι πόρνες, οι ομοφυλόφιλοι, σκέφτομαι συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν γίνει τέτοια πειράματα, τα οποία έχουν δείξει ότι όταν ενεργοποιήθηκε η συνθήκη της θνητής φύσης στους ανθρώπους, δηλαδή όταν τους επενθυμεί, όταν τους έγινε η υπενθύμηση του θανάτου τους, ήταν πιο αρνητική απέναντι σε άτομα τέτοιων μειονοτικών ομάδων. Για τον ρατσισμό θα μπορούσαμε να πούμε ελάχιστα πράγματα για τον ρατσισμό, με την έννοια ότι ο ρατσισμός δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά μια κοινωνική περίπτωση διάκρισης. Η διάκριση με βάση τη ράτσα, ας το πούμε, στη φύλη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές του ρατσισμού, αν θέλετε λίγο έτσι σύντομα να τις περιδιαβούμε. Ο έκδηλος ρατσισμός, ο ομός ρατσισμός, είναι μάλλον δημοτέχνης συμπέρασμα, γιατί όλοι ξέρουμε για λόγους πολιτικής ορθότητας ότι δεν είναι σωστό να λέμε ότι ρατσιστές. Άρα ξέρουμε ποιες είναι οι κατηγορίες, οι στόχους και τι μα τις αποφεύγουν. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να εκφράζονται με ευθύ τρόπο, απορρίπτοντας, υποτιμώντας συγκεκριμένες άλλες ομάδες.
πιο παλισφαριζόμενος αγορατισμός είναι λανθάνων, είναι άδειλος. Γίνεται με ένα πιο έμεσο τρόπο. Για παράδειγμα, δεν θα πω ότι οι ξένοι είναι κατώτεροι από τους Έλληνες, μπορεί να πω ότι όμως οι ξένοι δεν χρειάζεται να πιέζουν καταστάσεις εκεί που δεν είναι καλοδεχούμενοι. Ας το πούμε έτσι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα με ένα πιο ευπρεπή τρόπο. Ο συμβολικός ρατσισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία τις αξίες της ισότητας ή του ατομικισμού για να αρνηθεί μέτρα αυτά που ονομάζουμε θετικής διάθεσης. Για παράδειγμα, στις εκλογές, στις περιφερειακές εκλογές, υπάρχει ποσόστοση για την αναλογία των γυναικών. Ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό να είναι γυναίκες. Αυτό είναι ένα μέτρο λεγόμενης θετικής διάθεσης. Με την έννοια ότι η πολιτεία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν συστημικοί παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να ασχοληθούν με τα κοινά στον ίδιο βαθμό που το κάνουν οι άντρες. Και για αυτόν τον λόγο προσπαθεί να ενισχύσει αυτή τη συμμετοχή με μέτρα θετικής διάθεσης. Θα μπορούσε κάποιος να έρθει να πει ότι δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα, γιατί ένας άντρας που έχει ικανότητες δεν πρέπει να πάρει τη θέση μια γυναίκα, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή έχει το ποσοστό. Το να επικαλεστώ δηλαδή τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισοτιμίας για να αρνηθώ μια θετική διάκριση είναι παρόλα αυτά μια μορφή έμεσου ρατσισμού. Ο αμφιδημικός ρατσισμός έχει να κάνει με αντικρουόμενα συναισθήματα που μπορεί να υπάρχουν. Και ο αποστροφικός ρατσισμός έχει να κάνει με συναισθήματα απέχθειας. Δεν λέω ότι η μαύρη είναι κατώτερη από μένα, αλλά θα προτιμούσα να μην έχω βάλει δράση μαζί του. Θα προτιμούσα, ας πούμε, να μην κάνω μπάνιο στην ίδια πισίνα με ένα μαύρο. Χωρίς όμως να λέω ότι μάλλον είναι κατώτερη. Απλά εγώ δεν θέλω να έχω μπάνιο μαζί του. Ο δομικός ρατσισμός, σε αντιδιαστολή με τον καθημερινό ρατσισμό, είναι επίσης μια διάκριση που είναι χρήσιμη. Είναι άλλο πράγμα να υποτιμήσω εγώ την ταυτότητα ενός ανθρώπου που θα συναντήσω στον δρόμο μου, και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ένα σύστημα νόμων και κανονισμών και φορέων της κοινωνίας που να αντιμετωπίζει με όρους διάθεσης τα άτομα αυτά. Έτσι, είναι άλλο πράγμα να υποτιμήσω εγώ την ταυτότητα ενός μετανάστη ή να του πω ότι δεν θα μοιάζω το σπίτι μου σε αυτό, ας πούμε, γιατί για κάθε λόγο, κάθε πρόσχημα. Και είναι άλλο πράγμα η πολιτεία να μην δίνει ένα δικαίωμα σε ένα μετανάστη που έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις ενός Έλληνα. Ένα συμπέρασμα λοιπόν, τα φαινόμενα που συζητάμε μέχρι τώρα είναι κοινωνικά φαινόμενα, δεν είναι φαινόμενα ούτε γνωστικά ούτε ατομικά. Και το να τα καταδικάζουμε απλώς δεν λύνει το πρόβλημα. Ίσα-ίσα το να τα καταδικάζουμε ελεκτικά πολύ συχνά μας βοηθάει απλά να απαλλασσόμαστε εμείς προσωπικά της ευθύνης και να αφήνουμε τον κόσμο να κυλάει ανένοχος. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μελετήσουμε γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα και υποκαταλήψεις και διακρίσεις, τι λειτουργίες εξυπηρετούν και ποιοι μηχανισμοί μπορεί να αμβλύνουν τα φαινόμενα αυτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και επειδή η ώρα περνάει, θα αφήσω όλη την ενότητα 4, η οποία έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των διακρίσεων. Κατά κάποιο τρόπο, οι επιπτώσεις των διακρίσεων δεν είναι και κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο. Οποιοδήποτε άνθρωπο στη ζωή του έχει υποστεί μια προσβολή εξαιτίας της ένταξής του σε κάποια ομάδα, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να βιώνει κανείς τις διακρίσεις. Υπάρχουν πολύ στέρεα βήματα από πολλές έρευνες, από πολλούς διαφορετικούς χώρους που δείχνουν ότι οι διακρίσεις έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για πολλούς τομείς της προσαρμογής των ανθρώπων. Ακόμα και για τη σωματική υγεία. Ξέρουμε ότι οι διακρίσεις δεν είναι μόνο το να στεναχωρηθώ γιατί κάποιος με έβρισε. Διακρίσεις σημαίνει ότι κάποιες ομάδες δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους και αγαθά. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση, την ποιότητα ζωής τους, την κατάσταση. Στο να μην έχω το παράδειγμα, η δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία, στο σύστημα υγείας, είναι μια πολύ βαθιά ατομική διάθεση. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μην φύγει η αυτοεκτίμησή μου, γιατί δεν με προσέβαλε κάποιος, αλλά έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις, γιατί μου επιτρέπει, μου εμποδίζει να διορθώσω την υγεία μου όταν έχω πρόβλημα.
Ας δούμε όμως λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση των προκαταλήψεων και πρέπει να έρθω σε αυτόν τον μύθο που ανέφερα στην αρχή για την υπόθεση της επαφής, ότι δηλαδή οι άνθρωποι όταν θα βρεθούν από κοντά θα ξεχάσουν τα μίσια και τα πάθη και τα αναφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι η επαφή είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση των σχέσεων των ανθρώπων, αλλά υπό προϋποθέσεις επίσης, όχι από μόνη. Χρειάζεται καταρχήν να λαμβάνει η χώρα υπό συνθήκες συνεργασίας. Εάν φέρω σε επαφή άτομα ή ομάδες που έχουν ανταγωνιστικούς στόχους, το πιθανότερο θα βάλω τα μάτια. Εάν θέλω η επαφή να έχει θετικές επιπτώσεις, θα δημιουργήσω ένα πλαίσιο συνεργασίας, έτσι ώστε οι στόχοι του ενός να είναι συνδεδεμένοι με τους στόχους του άλλου. Ένα ωραίο παράδειγμα, ας πούμε, από τα αθλήματα για τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό θα μπορούσε κανείς να δει στις ρακέτες και στο τένις. Το τένις είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα. Αν κερδίσω εγώ τον πόντο, για να τον κερδίσω εγώ θα πρέπει να χάσει ο άλλος τον πόντο, σαν και καλά. Στις ρακέτες όμως προσπαθούμε και οι δύο να μην πέσει μπάλα κάτω. Οπότε αυξάνεται η πιθανότητα να έχω πιο θετικές σχέσεις με το συμπαίκτη μου στις ρακέτες παρά με το συμπαίκτη μου στο τένις. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, έτσι, πολύ πιθανό, να το συμπαίκτη μου στο τένις, να φίλος μου και να δίνουμε εργασία το βράδυ. Το λέω αν όλοι οι άλλοι παράγοντες ήταν τέλος πάντων ίδιοι. Έτσι, σκεφτείτε σε μια ομάδα εργαζομένων, ας πούμε, κανείς να δώσει κίνητρα στη μία ομάδα, τα οποία σημαίνει ότι αν η μία ομάδα πετύχει το στόχο της, η άλλη ομάδα δεν θα το πετύχει. Ας πούμε, θα δώσω πόνους στην ομάδα που θα έχει καλύτερη επίδοση. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα που θα έχει καλύτερη επίδοση δεν θα πάρει πόνους. Άρα οι σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες είναι πιθανό να είναι συγκρουσιακές. Ενώ το να πω ότι αν η επιχείρηση πετύχει τον τάδε στόχο παραγωγικότητας, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν πόνους, σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό, αυξάνουν πιθανότητες να συνεργαστούν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους για να πετύχουν αυτόν τον κοινό σκοπό. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν ισότιμες θέσεις. Η ισοτιμία είναι πάρα πολύ βασική προϋπόθεση. Εάν η επαφή γίνεται πάντοτε με όρους κατωτερότητας, τότε απλά η επαφή εμπεδώνει αυτή την κατωτερότητα. Έτσι, αν η μόνη επαφή που έχω με μετανάστες είναι με ανθρώπους που δουλεύουν για να μου καθαρίζουν τα σκαλιά της πολυκατοικίας ή των μαρτυρίων του αυτοκινήτου, τότε απλά αυτό θα μου εμπεδώσει την αίσθηση ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι που είναι σε κατώτερη κοινωνική θέση από μένα και κάνουν μόνο τις δουλειές. Το ότι έχω επαφή δηλαδή με μετανάστες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα βελτιώσει το στερεότυπο που έχω για αυτούς. Ίσα ίσα μπορεί να καλλιεργήσει αυτές τις συνθήκες. Η δυνατότητα ουσιαστικής γνωριμίας, το να υπάρχει δυνατότητα τα μέλη των ομάδων να γνωριστούν σε προσωπικό επίπεδο και όχι απλά ως μέλη της Α ή της Β ομάδας. Γιατί πώς λειτουργεί αυτή η προσωπική γνωριμία. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο προσωπικά, τότε αναγκαστικά δεν χωράει σε όλες τις κατηγορίες και τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να τα σπάσουμε τα στερεότυπα αυτά προκειμένου να κατανοήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και βέβαια η επαφή θα έχει θετικές επιπτώσεις όταν υπάρχει και ανάλογη θεσμική και κοινωνική υποστήριξη. Πρέπει να έχει, να υπάρχει και νομοθεσία δηλαδή που να ενισχύει την ισότητα, για παράδειγμα. Έτσι. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κατηγοριοποίησης. Ένας τρόπος είναι αυτός που μόλις τώρα είπα ουσιαστικά. Η διασταύρωση των κατηγορικών υπαγωγών σημαίνει τι. Ότι όταν προσπαθούμε να τοποθετήσουμε έναν άνθρωπο σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες ταυτόχρονα, τότε δεν μπορεί να χωρέσει σε ένα χοντροκομμένο στερεότυπο. Δηλαδή, αν είναι μια γυναίκα, τη δω μόνο γυναίκα και τη βάλω το κουστούμι του στερεότυπου που έχω για τις γυναίκες, είναι σχετικά εύκολο να τις φορέσω και όλα τα χαρακτηριστικά θετικά και αρνητικά που σχετίζονται με τις γυναίκες. Εάν όμως σκεφτώ ότι αυτή η γυναίκα είναι και μητέρα ή δεν είναι μητέρα, είναι και εργαζόμενη ή δεν είναι εργαζόμενη, είναι από την τάδε χώρα ή από την τάδε περιοχή, έχει τα τάδε ενδιαφέροντα, δηλαδή εάν προσπαθήσω να δω τον ίδιο άνθρωπο με διαφορετικά κριτήρια κατηγοριοποίησης, τότε είναι πολύ απίθανο να συμπεριφερθώ στον άνθρωπο αυτό με βάση ένα μόνο κριτήριο. Γιατί στο τέλος θα έχω μπερδευτεί και εγώ και δεν θα μπορώ να το ξενομίσω σε κάποια κατηγορία. Θα το συμπεριφερθώ με βάση την προσωπική εντύπωση που θα μου έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος ως άτομο πια. Η επανακατηγοριοποίηση των ομάδων είναι μια δημοφιλής και έχει βρεθεί ότι είναι επίσης αποτελεσματική στρατηγική για να σπάμε τα στερεότυπα. Το να βάζουμε δηλαδή τα άτομα των ομάδων σε μια υπερκείμενη ομάδα στην οποία ανήκουν όλοι μαζί. Για παράδειγμα, μπορώ να
προσπαθήσω να βελτιώσω τις σχέσεις ανάμεσα στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων με το να ενεργοποιήσω περισσότερο την ένταξή τους σε μια κοινή υπερκειμένη ομάδα που θα μπορούσε να είναι η Εθνική Ελλάδα. Έτσι ώστε να πω ότι είναι Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή κλπ. Αλλά όμως υπάρχει η Εθνική Ελλάδα η οποία είναι μια υπερκειμένη κατηγορία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πιάσει αυτό σε οποιονδήποτε και ανεφόρον. Έτσι. Είναι τεχνικές που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί αυτού του είδους η επιθυμητή αποτέλεσμα. Τώρα το πώς αλλάζουν τα στερεότυπα δεν θα σας ζαλίσω πολύ με αυτό, γιατί οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί είτε τα στερεότυπα να αλλάξουν σταδιακά, σπάζοντας τα δηλαδή ένα-ένα, είτε με δραματικό τρόπο. Αν πέσουμε σε έναν άνθρωπο που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από το στερεότυπο, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το στερεότυπο. Αλλά αυτό είναι κάποιο πιο τεχνικό θέμα, να νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με κάποιες, ας το πούμε, καλές πρακτικές, ξέρω, συνταγές, για να τις πάρει κανείς μαζί του. Για να αποφεύγει κανείς τα στερεότυπα. Προτείνουμε εναλλακτικές ερμηνείες της συμπεριφοράς που δεν έχουν σχέση με τα στερεότυπα. Ένα γνωστό στερεότυπο το οποίο χρειάζεται να διαχειρίζουμε κάθε φορά που πηγαίνω στο εξωτερικό σε κάποιο συνέδριο. Θα μπείτε μα καλά, επιστήμονες έχουν στερεότυπα φυσικά, όλοι οι άνθρωποι έχουν στερεότυπα και οι επιστήμονες μπορεί να τα εκλογικεύουν πιο καλά από τους άλλους. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτός είναι Έλληνας, συνήθως οι Έλληνες αργούν στα ραντεβού τους, άρα άργησε στο ραντεβού του επειδή είναι Έλληνας. Εάν αργήσει ένας Γερμανός στο ραντεβού του, θα πρέπει να αργήσει πολλές φορές για να αρχίσει να αναρωτιέται η ομάδα τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως στα πρώτα βήματα αυτής της ανακολουθίας δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί άρχισε αν είναι Γερμανός και ξέρουμε γενικά οι Γερμανοί δεν αργούν, οπότε είναι περιστασιακό το χαρακτηριστικό. Εάν ένας Έλληνας αργήσει στο ραντεβού, έχει έτοιμη την αντιμετώπιση, γιατί λέμε τώρα εσείς οι Έλληνες ξέρουμε, είσαστε και λίγο. Μπορούμε λοιπόν όταν πάει το μυαλό μας στο να σκεφτούμε τέτοιες ερμηνείες που είναι συμβατές με ένα στερεότυπο, να σκεφτούμε άλλους λόγους. Ότι γιατί άργησε, μήπως τέτοιε κάτι, μήπως έπαθε κάτι στον δρόμο, μήπως έχασε τον δρόμο, ή δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι ξένος στην πόλη, μπορεί να έχασε τον δρόμο. Μπορεί να του συνέβη κάτι, μπορεί το να σκεφτούμε εναλλακτικές ερμηνείες, μας βοηθάει να μην πάει το μυαλό μας κατευθείαν στην ερμηνεία του στερεοτύπου και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία για να ξέρουμε εκ των προτέρων ποια ερμηνεία είναι πιο έγκυρη. Το να εξηγήσουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά ενός στερεοτύπου δεν είναι απαραίτητα οι τυπικοί εκπρόσωποι της ομάδας τους. Έτσι, γεγονός ότι συναντάω ένα Σουηδό που είναι υψηλός, δεν σημαίνει ότι έχει όλες τις συμπεριφορές και όλα τα χαρακτηριστικά που είναι τυπικά σε ένα Σουηδό. Μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή να μοιάζει εξωτερικά με κάποια από τα χαρακτηριστικά ενός στερεοτύπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυπικός εκπρόσωπος σε όλες τις συμπεριφορές του αυτού που έχω στο μυαλό μου ως στερεότυπο για την ομάδα του. Το να γίνουμε αφόρμητα από μόνοι μας, ας πούμε, σε εισαγωγικά πολιτισμικοί διαμεσογραφητές, δηλαδή να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά που μας φαίνεται περίεργη με βάση τις συνήθειες και τα έθιμα των ανθρώπων σε διαφορετικές περιοχές. Γιατί αυτός ο άνθρωπος λειτουργήσε έτσι, όχι απαραίτητα επειδή αυτός συγκεκριμένα αποφάσισε ότι έτσι ήθελε να συμπεριφερθεί, αλλά επειδή οι άνθρωποι συνήθως στην κουλτούρα του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με ατομική συμπεριφορά, αλλά έχει να κάνει με μια πολιτισμικά σχετιζόμενη ερμηνεία. Το να αναδείξουμε ότι μέσα σε κάθε ομάδα υπάρχει ποικιλομορφία. Δεν είναι οι ίδιες οι ομάδες. Ούτε οι δικές μας ομάδες, ούτε οι έξω ομάδες δεν είναι ομοιογενείς. Έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές με βάση πάρα πολλά διαφορετικά κριτήρια. Άρα λοιπόν κάθε φορά που θα σκεφτώ για έναν Γερμανό, μπορώ να σκεφτώ επίσης και για το φίλο του και για τη δουλειά του και για τις προκλήσεις του και για την ηλικία του και χίλια δυο άλλα πράγματα. Οπότε το γεγονός ότι είναι Γερμανός καταλήγει στο τέλος, δεν έχει καμία σημασία. Επίσης, να αναδεικνύουμε τις ομοιότητες μεταξύ των ομάδων. Το γεγονός ότι κάποιες ομάδες διαφέρουν σε κάποια χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και όμοιες σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Και υπάρχουν και κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά στα οποία όλες οι ανθρώπινες ομάδες συμφωνούν. Γιατί υπάρχουν κάποιες πολύ βασικές συμφωνίες.
την ανθρώπινη φύση. Έτσι δεν μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορές. Μάλιστα, τις πιο πολλές φορές οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ακριβώς βρίσκονται σε πιο επιφανειακά ζητήματα και όχι σε βασικά ζητήματα. Και πολλοί άνθρωποι θα πεινάσουν. Το πώς θα καλύψουν την ανάγκη της πείνας οι άνθρωποι έχει να κάνει με το πώς έχουν μάθει και σε ποιο περιβάλλον έχουν μεγαλώσει. Έτσι, αλλά το ίδιο το κίνητρο της συμπεριφοράς είναι ένα κίνητρο πανανθρώπινο και ήδη για όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους, έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά τους. Το αν θα το δείξουν με τον άλφα τρόπο ή με τον πίτα τρόπο, για να η κουλτούρα τους αγαρύνει να το δείχνουν με αγκαλιές ή να το δείχνουν με δώρα ή να το κρύβουν για να κάνουν τους σκληρούς ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα μιας πολιτισμικής μάθησης. Αλλά η βασικότερη ανάγκη και η βασικότερη συμπεριφορά είναι η ίδια. Να επισημάνουμε επίσης ότι τα συμπεράσματά μας συνήθως είναι συμπεράσματα που βγάζουμε από περιορισμένες ευκαιρίες αλληλεπιδράσεων τους ανθρώπους. Το να έχω ένα στερεότυπο για τους Γερμανούς, για παράδειγμα, σημαίνει ότι έχω αλληλεπιδράσει με πόσους Γερμανούς. Με 1, 2, 3, 5, 10, αν δεν έχω δει και 10 γερμανικές ταινίες, οι Γερμανοί είναι 100 εκατομμύρια. Γενικά, τώρα φιλαρώ λίγο γιατί έχω φύγει λίγο από τον χρόνο, αλλά αυτό είναι ένα σημείο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Τείνουμε γενικά να μην εμπιστευόμαστε τα στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό βέβαια φταίνε και διάφοροι που χρησιμοποιούν τη στατιστική με τρόπους για να μας πείθουν για διάφορα. Αλλά σκεφτείτε ότι ένας από εμάς δεν έχει ευκαιρίες στη ζωή του για να έρθει σε επαφή με ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό τμήμα κάθε ομάδας άλλης ανθρώπων. Το να πω δηλαδή ότι εγώ ξέρω για τους μετανάστες γιατί είχα 5 μετανάστες στη δουλειά μου. Αυτοί οι 5 μετανάστες δεν ήταν καθόλου τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μεταναστών στην Ελλάδα. Για να βγάλω συμπέρασμα ότι εγώ ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους ή με κάποιους που έχουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτούς. Αλλά το να γενικεύω αυθαίρετα την προσωπική μου εμπειρία στο σύνολο των ανθρώπων μιας κατηγορίας είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο οποίο όλοι είμαστε επιρρεπείς να πέσουμε. Και αν μπορείτε επίσης να σκεφτείτε ότι πολύ συχνά όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε κάποιον, να τον παρηγορήσουμε, του λέμε ότι μη στεναχωριέσαι, έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση. Και ξέρω. Και αυτό μας παρηγορεί πραγματικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι φοβερό επιχείρημα. Δηλαδή, ένας γιατρός για να κάνει καλά τη δουλειά του, για να κάνει καλά έναν ασθενή με καρκίνο, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχει παρηγορήσει κάτι. Χρειάζεται να έχει τις γνώσεις για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Μπορεί λοιπόν σε ένα συναισθηματικό επίπεδο να μας είναι ανακουφιστικό να συναντάμε άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες με εμάς. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είχε μια εμπειρία στη ζωή του, η εμπειρία αυτή τον έχει διδάξει τα πράγματα που θα είχε μάθει αν είχε μελετήσει διεξοδικά τα θέματα αυτά με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Έχω ζήσει εγώ στην τάδε χώρα και ξέρω. Λες και εγώ έζησα σε όλες τις περιοχές της χώρας, κάτω από όλες τις διαφορετικές συνθήκες, και αυτό με κάνει ξαφνικά να είμαι παντεγνώστης της χώρας. Ωστόσο, πολύ συχνά στις κουβέντες μας γίνεται ένα κατεμάχητο επιχείρημα. Εγώ ξέρω. Γιατί μου έχει συμβεί. Έτσι. Και βέβαια μπορούμε πάντα να εντοπίσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν στηρίζουν το στερεότυπο. Εάν δίνω να έχω μία αρνητική εικόνα για κάποια συμπεριφορά ενός ανθρώπου, μπορώ να σκεφτώ και άλλες όψεις της συμπεριφοράς του που δεν έχουν αρνητικό πρόσημο, το έχουν θετικό πρόσημο. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να ισορροπήσω τις αρνητικές επιπτώσεις των στερεοτύπων. Όσο λιγότερο λοιπόν σκεφτόμαστε με έτοιμες κατηγορίες και όσο πιο προσωπική και εξατομικευμένη είναι η επικοινωνία μας, τόσο λιγότερο ευάλωτοι είμαστε στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις. Επίσης, σκεφτείτε το αυτό για την ανάποδη μεριά. Κάθε φορά που καταλήξουμε εμείς ένα προνόμιο, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και η θετική διάθεση μπορεί να είναι εξίσου μεροληπτική με την αρνητική διάθεση. Και τελικά είμαστε όλοι ρατσιστές. Η απάντηση είναι ότι ναι, εν δυνάμει μπορεί να είμαστε ρατσιστές. Και είναι καλύτερα να το σκεφτόμαστε έτσι, γιατί αυτό θα μας βάλει σε μια εγρήγορση του να αποφεύγουμε την πιθανότητα να εκδηλώσουμε ρατσιστικές συμπεριφορές, παρά να κοιμόμαστε με την σιγουριά ότι εμείς είμαστε άνθρωποι καλών προθέσεων και άρα επειδή έχουμε καλές προθέσεις, αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει και σε διακρίσεις. Αυτό
υλικό είχα ετοιμάσει για να κουβεντιάσω μαζί σας. Πολύ ευχαριστητικά παρά εξαιρετικά. Και πολύ ευχαρίστω αν θέλετε να συζητήσουμε τα πράγματα, σκέψεις, ερωτήσεις, απορίες. Ευχαριστούμε.